Κύριε Αργυρού, δώσατε το παρόν εσείς στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές. Μάλιστα, υπάρχει ναι. και μια κινητοποίηση της ΕΛΜΕ. Θα υπάρξουν και στάσεις εργασίας την 5η του Νοέμβρη και παράσταση ναι. διαμαρτυρία στη Διεύθυνση Δευτερομάδιας Εκπαίδευσης. Πείτε μας λίγο, στείλετε μια επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας. Δώστε μας λίγο το πλαίσιο των κινήσεών σας. Να σας πω, να αρχίσω από την εγκύκλιο, να σας πω γιατί πρέπει να σας πω. Να μου πείτε για την εγκύκλιο που στείλατε, για την επιστολή που στείλατε στο Υπουργείο Παιδείας για τις Ηλικιακές Τάξεις. Στείλαμε, καταρχάς, στείλαμε μετά την ναι. μετά την απόφαση της μη έγκρισης των ολιγομενών του βάτων του Γυμνασίου Γενικού Λυγείου από τον περιφερειακό της Κέρκυρας, mm-hmm. γιατί δεν έχουμε τον απαιτούμενο αριθμό που είναι 8 μαθητές. Μάλιστα. Θέλω να σου πω στην εγκύκλιο για να καταλάβετε. Βεβαίως, ό,τι θέλετε να μας πείτε, για να κατανοήσουμε λίγο ο κόσμος. Ναι, λοιπόν, ακούτε να δείτε. Καταρχάς, αρχίζουμε από την εγκύκλιο. Η εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που είναι τον Ιούλιο του 2016, 14 Ιουλίου, μιλάει για, για τα τμήματα προσανατολισμού, δηλαδή των κατευθύνσεων, πάλι των κατευθύνσεων. Ναι. Και όπου υπάρχει ένα τμήμα, σαν εμάς, δηλαδή που έχουμε μία τάξη. Mm-hmm. Στις σχολικές μονάδες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Από Α μέχρι Γ είναι μία κατηγορία που είναι τρία μόρια. Ναι. Εμείς είμαστε στην άλλη κατηγορία που έχουμε έξι μόρια και υπάρχει μία άλλη κατηγορία που είναι από μέχρι 12 μόρια. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς στην κατηγορία που είμαστε εμείς θα παιδί 8 μόρια. Που σημαίνει ότι αφού εμείς έχουμε έξι μαθητές, φέτος έχουμε έξι, του χρόνου μπορεί να έχουμε 10, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Mm-hmm. Καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να αποφασίσει ο περιφερειακός. Ο περιφερειακός όμως βάσει της εγκυκλίου αυτής της ημερίας της κυβερνήσεως δεν έχει την αρμοδιότητά του να αποφασίσει αν θα εγκριθούν τα τμήματα και δεν τα έγκρινε. Οπότε πάει μετά στο Υπουργείο. Μάλιστα. Άμα είμαστε στην τρίτη κατηγορία που είναι ορεινά νησιά, ορεινές περιοχές κτλ. Υπάρχει μια παράγραφος που λέει σε απομονωμένα γενικά λίγα δημοσιοτικής και υπηρετικής χώρας όπου οι σχολικές μονάδες ανήκουν στην τελευταία κατηγορία δηλαδή, στα οποία η μετακίνηση των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εκκριθεί η λειτουργία τμήματος ομάδων προσανατολισμού, ανεξάρτητα από τον αριθμό μαθημάτων, εγκρίνεται το τμήμα το λιγομελές, το κατευθύνσιο. Mm-hmm. Οπότε αυτό πάει στο Υπουργείο Παιδείας. Λοιπόν, ο περιφερειακός δεν τα έγκρινε τα τμήματα αυτά, ενώ έγκρινε, προσέξτε να δείτε, ακούτε. Πολύ καλά, πολύ καλά σας ακούμε. Ενώ μας έγκρινε στην τρίτη λυκείου, λόγω του ότι είναι τρίτη λυκείου, αλλά και η δευτέρα λυκείου δεν έχει κατευθύνσεις. Ναι. Η τρίτη λυκείου μας έγκρινε, προσέξτε να δείτε, ένα τμήμα με 5 μαθητές, που είναι ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικό σπουδό, ένα με θετικό σπουδό που είναι μία κοπέλα και μία ομάδα προσανατολισμού πληροφορικής και οικονομίας με 4. Δηλαδή έχουμε 10 στην τρίτη λυκείου. Δηλαδή την τρίτη λυκείου την έγκρινε. Μάλιστα. Και δεν μας έγκρινε την δευτέρα λυκείου που έχουμε 6 μαθητές. Είχαμε 2 θετικοί και 4 ανθρωπιστικό σπουδό. Και μετά σαν σύλλογο στείλαμε έκανε έκτακτη συνεδρίαση, πρώτα έγινε αυτό, mm-hmm. που λέμε ότι θέλω να το διαβάσω. Είναι πολλά. Δεν έχω θέμα να μας ενημερώσετε, θέλω να το διαβάσετε, να μας πείτε τα πιο σημαντικά τουλάχιστον. Διαβάστε το μας. Λοιπόν, στο σύλλογο αυτό λέμε ότι εκφράζουμε την αντίθεση μας στον περιφερειακό διευθυντή, ο οποίος βέβαια δεν έκρινε τα τμήματα βάσης της εγκυκλίου και ζητάμε, θεωρούμε ότι η έγκριση ολιγομενών τμήματων ναι. έχει ως απότερο στόχο την αποβάθμιση, την κατάργηση των ηλικιακών τάξεων, ιδίως σε περιοχές γεωγραφικές, κοινωνικές και οικονομικές κεντρώσεις. Το γυμνάσιο και οι ηλικιακές τάξεις του μεγαλύτερου χωριού της Ορίνης Δευκάλας φιλοξενεί μαθητές στο κύριο χωριό των οικισμών. Αποτελεί ένα βασικό νομικό άξονα εκπαίδευσης και πολιτιστικής, πολιτισμικής δραστηριότητας ανάλογα με τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι στη συντηρητική τους πλειοψηφία κινούνται εκτός του τουριστικού ιστού, συνεπώς ευάλωτος στον οικονομικό επίπεδο. Το γεγονός της απειλούμενης πια μετακίνησης τους σε άλλη σχολική μονάδα, διότι αν δεν το εγκρίνει, θα τους πείσει σε κάθε φάση πηγαίνει σε άλλα σχολεία, λόγω της μη έγκρισης ή καλύτερα κατάργησης μαθημάτων, νέα οικονομική αιμορραγία θα δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα στις υπογείρες των μαθητών μας. Μάλιστα, μάλιστα. Εμείς αυτό το καταδικάζουμε, λοιπόν στείλαμε αυτό το πρώτο αυτό σε πάρα πολλά στα μέσα, στον Προεδριακό, στον Προστάμενο, mm-hmm. στον Δήμαρχο. Μετά έγινε ένα σύλλογος γονέων και δημόρων μαζί με πρόεδρο της ΕΛΜΕ, με τοπικούς πρόεδρους χωριών, όλων των χωριών, και στείλανε ένα δελτίο τύπου και στείλανε και αυτή ένα σύστημα δημαρτυρίας. Ναι.
για τη μία έγκριση δουλειά ολιγομενών τμήματων και λένε περίπου τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια και υπάρχουν υπογραφές όλων των Προέδρων. Μετά έχουμε άλλη επιστολή του Σεβασμιώνατου Μητροπολίτη Θεόφιλου, Λευκάς και Θάκης Θεόφιλου, που έχει και μετά έχουν μία απάντηση από τον κύριο Μπούσιν, περιφερειακό διευθυντή, που λέει ότι αυτός είχε εισηγηθεί αργότερα στο Υπουργείο για να γίνουν ακρίματα, αφού δεν είχε εγκρίνει, μετά έστειλε στο Υπουργείο εισήγηση για να εγκριθούν. Και μετά ακολουθεί, μετά από αυτό, στις 19 δεκάτου, αυτό το προηγούμενο που ήταν η μία έγκριση από τον Περιφερειακό ήταν 39 του. Μετά 19 δεκάτου έχουμε από το Υπουργείο Παιδείας, που κατά παρέκκληση έγκριση λειτουργίας ολιγόμενων τμήματων μαθημάτων προσανατολισμού, όπου δεν μας έχει μέσα σε αυτήν 231 τμήματα, παρακαλώ, και εγκρίνονται, προσέξτε, υπάρχουν έφερα από τα σχολεία τώρα, αλλά υπάρχουν σχολεία που είναι στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή με 2 και 3 μόρια, ή στην δεύτερη κατηγορία, που εγκρίνονται. Τώρα, ποιες ήταν οι αυτές, πώς το εγκρίνονται, δεν ξέρω. Θέλετε λοιπόν και εσείς να μάθετε με ποια κριτήρια έγιναν οι συγκεκριμένες εγκρίσεις, καθώς ναι, υπάρχει μια αδικία από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Μετά στέλνουμε λοιπόν μια επιστολή, την οποία την δημοσιεύσαμε στον τύπο, την ξέρετε αυτή, τα ίδια λένε περίπου, και ζητούμε από τον Υπουργό να ικανοποιήσει το δίκαιο έτοιμά μας και να δώσει ένα τέλος στην αγωνία και να στάσει την εκπαιδευτική κοινότητα των μαθητών μας και των οικογενειών τους και όλων των κατοίκων της ορεινής Δευτέρας. Αλλά εν τω μεταξύ να σας πω ότι, προσέξτε να δείτε, σε κάποια φάση της επιστολής λέμε ότι ζητάμε να γίνουν τα μαθήματα της Ιταλικίου, τα οποία μαθήματα αυτά, προσέξτε να δείτε, γίνονται από τις 12 Σεπτεμβρίου, γιατί υπάρχουν καθηγητές. Μάλιστα. Και που έχουν δει οργανικά τοποθετημένοι ή προσωρινά τοποθετημένοι που ζητήσετε αργότερα το πείτε. Και βάζουμε τρεις παράμετρους που λέει ως αυτούς ζητάμενα από το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει το θέμα της έγκρισης όλων λιγομενών τμήματων στις ομάδες προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη του τις σχετικές διοικήσεις των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, την ανάγκη διασφάλισης της εύρησης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και το γεγονός ότι η έγκριση όλων λιγομενών τμήματων στο σχολείο μας δεν προκαλεί δαπάνης βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αφού τα σχολεία μας αθήματα αυτά λειτουργούν κανονικά. Μάλιστα. Από τις 12 Σεπτεμβρίου και οι μαθητές δεν έχουν χάσει ούτε μία ώρα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι που δεν καταλαβαίνω πριν συνεχίσετε. Αυτές οι αλλαγές θα γίνουν, έχουν ξεκινήσει από τώρα ή είναι για το επόμενο? Να σας πω και μετά να θα μιλάμε γι' αυτό. Παρακαλώ. Μετά έχουμε ένα ψήφισμα ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι στα Κεσί, νομίζω. Βεβαίως, ναι, το μεταδίδαμε ζωντανά. Το οποίο έχουν στείλει και στον Υπουργό και στα μέσα. Και ζητά, εδώ πέρα ζητάει το, και εμείς όσο ζητήσαμε να γίνει οριστική λύση του ζητήματος για τη συνεχή απρόσκοπη και έβρεθη λειτουργία του σχολείου με την κατάταξη της σχολικής μονάδας του γυμνασίου και την κατώτατη αστροφιακά στην τρίτη κατηγορία μοριοδόρης σχολείων, ώστε να τύχει της πρόνοιας του νόμου για τα απομονωμένα λύκεια νησιώτικης και ορεινής χώρας. Δηλαδή, αν πάει στην τρίτη κατηγορία, θα μπορεί ο περιφερειακός να εγκρίνει οποιοδήποτε αριθμό μαθητό. Μάλιστα. Και πάνω και στο τελευταίο που έχουμε την Πέμπτη, η Ελμέ Λευκάδος που κινήσει τρίο στάσεις εργασίας 11 με 2 και παράσταση διαμαρτυρίας στη διεύθυνση και καλεί το Σύλλογο Γονέων, το Σύλλογο Γονέων και Κυριμένων Λευκάδας. Ναι. Αυτά είναι λίγοι. Είναι λοιπόν μια κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, δηλαδή κινητοποιήθηκαν οι φορείς. Να σας ρωτήσω τώρα. Και οι φορείς και οι γονείς και εσείς βεβαίως όλοι. Μπράβο. Και αυτό είναι θετική κατάσταση. Ο Δήμος και ο Περιφερειακός. Είναι τιμή τους που το κάνουν αυτό το πράγμα. Γιατί είναι ένα σχολείο, είναι το μοναδικό σχολείο στην ορεινή Λευκάδα. Το οποίο βέβαια η καριά μπορεί να παίχει 17 χιλιόμετρα από τη Λευκάδα. Αλλά παίρνει μαθητές από τα πλατήστα, από την Εξάρτη, μπορεί του χρόνου να πάρει αυτή τη Βαρκελή. Δεν το ξέρετε αν κάποιος θα έρθει από την Αθήνα που κάποιοι δηλαδή να έρχονται και μένουν. Και το ξέρετε ότι έρχονται δηλαδή να κυμαίνουν στην επαρχία. Βεβαιότατα. Και ουσιαστικά δεν θα έχουμε. Ήδη φέτος από 46 μαζί που είχαμε πέρσι, έχουμε 49. Και το σημαντικό είναι ότι αν δεν μας εγκρίνουν τα δύο ώρες Β' Λυκείου φέτος, που είπα, το ξαναλέω ότι κάνουμε μαθήματα κανονικά και δεν έχουμε χάσει ούτε ώρα, σημαίνει ότι του χρόνου δεν θα έχουμε ούτε Γ' Λυκείου, ούτε Β' Λυκείου θα έχουμε του χρόνου, γιατί στην πρώτη Λυκείου δεν θα έχουμε πάρει τον απαιτούμενο αριθμό. Οπότε ούτε Β' Λυκείου θα έχουμε, ούτε Γ' Λυκείου. Η πρώτη Λυκείου τώρα, άμα δει ότι δεν υπάρχει Β' και Γ' Λυκείου, θα μείνουν στην καριά. Όχι. Θα φύγουν και οπότε λοιπόν με μαθηματική ακρίβεια θα κλείσει το σχολείο. Ακριβώς, με μαθηματική ακρίβεια, όχι μόνο το σχολείο θα κλείσει και το γυμνάσιο μετά.
Και μετά ακολουθεί και το δημοτικό, το Σφακιώδες, που είχε κλείσει παλιά το δημοτικό σχολείο της Ξέρετε της Καριάς, mm-hmm. που δέχεται μια επίθεση η Ορεινή Λευκάδα, γιατί έκλεισε και το δημοτικό, έκλεισε και το αστυνομικό τμήμα, έκλεισε το ταχυδρομείο, καταργήθηκε το Λύκειο το 11 και έγινε ηλικιακές τάξεις. Ναι. Που οι ηλικιακές τάξεις έγιναν για ποιο σκοπό, οι ηλικιακές τάξεις έγιναν, σου λέω, άμα γίνουν ηλικιακές τάξεις, μια χρονιά μπορεί να μην έχουν μια τάξη, μια χρονιά μπορεί να έχουν δύο. Οπότε τι άσχολο το καταργήσουμε, καταλάβατε. Απόλυτα, απόλυτα καταλαβαίνουμε και γι' αυτό ελπίζουμε κάποια στιγμή να αλλάξει αυτό. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας, κύριε Αργύρο, ότι θα αλλάξει αυτή η απόφαση με αυτή την πίεση δεν που έχει κάνει. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τώρα μεσούς της χρονιάς, το λέμε και στην επιστολή μας, μεσούς της χρονιάς να φύγουν τα παιδιά τώρα να πάνε σε άλλα σχολεία τα οποία πήγαν. Άρα παιδιά. Λοιπόν παίζει να εφαρμοστεί και μέσα στη χρονιά. Δηλαδή τα παιδιά να διαταραχθούν. Πρέπει να εφαρμοστεί και φέτος. Γιατί τα παιδιά αυτά, προσέξτε να δείτε, για να μείνουν εδώ, πάνε να έχουν κάποιους λόγους. Είτε είναι φτωχά, είτε τους αρέσει το σχολείο τους, είτε το χωριό τους, αγαπούν τον τόπο τους. Το πιο πιθανό πιστεύω να ξέρει είναι ότι δεν φτωχά παιδιά. Δεν είναι ότι αν είχαν την ευκαιρία και ήταν πλούσια. Μπορεί και πηγαίνουν κάπου αλλού, αλλά επειδή μένουν εδώ πέρα τώρα, δεν θέλουν να φύγουν από τον τόπο τους. Εάν κλείσει το σχολείο και δεν υπάρχει βίδα και του χρόνου γάμα λυκείου, σημαίνει ότι με μαθηματική ακρίβεια σε 3-4 χρόνια θα κλείσει όλο το σχολείο. Μάλιστα. Οπότε θα έχει συνέπειες σε όλη την περιοχή, είστε ευκαιρίες και ξέρετε, βεβαίως. Και θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Βαυκερής, της Εμπλουβής, των Πολυβάδων, του Αλέξανδρου. Και πάει λέγοντας. Και φυσικά έχει να κάνει, όπως είπαμε, και με τα κριτήρια που είπατε, καθώς δείχνει ότι υπάρχει μια αδικία στην απόφαση αυτή. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Ελπίζουμε ότι θα τα ξανακοιτάξουν το Υπουργείο Παιδείας αυτά. Και την από τη στιγμή που όπως είπατε ότι λειτουργούν τώρα, δηλαδή δεν είναι ότι ζητάμε κάτι το οποίο σταματήσει. Τα τμήματα λειτουργούν και δεν είμαστε μόνο εμείς, ξέρετε, όλη την Ελλάδα. Πρέπει να είναι και άλλα σχολεία. Δεν ξέρω, δεν έχουμε, πώς το λέμε, ενημέρωση. Ναι. Αλλά είναι και άλλα σχολεία που δεν έχουν εγκριθεί. Αλλά λέω, έχουν εγκριθεί σχολεία που είναι στην πρώτη κατηγορία με δύο μόρια που σημαίνει κοντά στην πόλη. Και η Καριά, για να πούμε την Καριά να πάει στη Λευκάδα, γιατί περνά και από Πίνακο χώρι, περνά από πια ένα χωριά, κάνει τουλάχιστον 40 λεπτά με μία ώρα. Ναι. Ναι. Και το χειμώνα που είναι και δύσκολες οι συνθήκες με πάγους, ξέρετε, καμιά φορά χιόνια κτλ. Οπωσδήποτε είναι πιο δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο και βεβαίως είναι όλη αυτή η λόγη. Είναι το σημαντικό, είναι το μοναδικό σχολείο στην Ορεινή Λευκά. Στην Λευκάδα, στην Ορεινή Λευκά. Έναν είναι το νησί, έναν είναι το σχολείο στην Ορεινή Λευκά. Αλλά το πείτε και αυτό που σημαίνει ότι αργότερα μπορεί να έχουν άλλους σκοπούς. Δεν ξέρω τι σκοπούς έχουν να κάνουν με το νέο δίκαιο. Να εφαρμόσουν άλλα σχέδια, δηλαδή να έχουν ένα λίγο στη Λευκάδα παραδείγματος χάρη. Ακούγονται και αυτά. Μάλιστα. Κύριε Αργυρού, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εμείς το παρακολουθούμε το θέμα. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεται και η κοινωνία τι κρύβεται πίσω από αυτό και νομίζω ότι κάποια στιγμή. Τώρα είμαστε στον αέρα, δεν αντιγύσαμε, βάλετε άλλη ώρα. Στον αέρα είμαστε, στον αέρα. Στον αέρα. Στον αέρα. Στην Πρέβεζα. Ακούγόμαστε στην Πρέβεζα, στη Λευκάδα, στη Βορειοδυτική Ελλάδα, κύριε Αργυρού. Αλλά θα ανέβει και στην ιστοσελίδα μας και στο Prisma Radio και στο Λευκάδα Today για να υπάρχει και on demand για τον κόσμο που μας παρακολουθεί και στο διαδίκτυο και έχασε την ευκαιρία να ακούσει αυτή την ζωντανή συνέντευξη. Υπόπιο το σχολείο μας λέγεται Απόστολο Λάκη Σάντα, το οποίο έγινε το 2011 και είναι ντροπή τους να σκέφτονται για ένα σχολείο το οποίο έχει το όνομα ενός αγωνιστή, ο οποίος έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Κατέβασε την γερμανική σημεία από την Ακρόπολη. Μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, κύριε Αργυρού. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτός ο συμβολισμός, ο οποίος δεν βολεύει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και όπως εύστοχα λέει εδώ τώρα ο Δημοσθένης, ο ακροατής μας από την Καριά, είναι σαφές γιατί δεν έχουμε καθηγητές στην Καριά. Φταίει το ΣΤΕ, το Συμβούλιο της Επικρατείας, που έκοψε τα χρήματα από τα κανάλια. Για να συντηρήσει. Όχι, καθηγητές έχουμε. Καθηγητές έχουμε στην Καριά. Έχουμε. Καθηγητές υπάρχουν. Απλώς θέλουν να τους πάρουν τους καθηγητές, να τους πάνε κάπου αλλού. Μάλιστα. Για να γλιτώσουν, ξέρω, 30.000. Έτσι είναι. Ξέρω πώς θα έτσι το βλέπουμε. Τα λεφτά. Να σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αργυρού, για την παρουσία σας. Θα μας επικοινωνήσετε. Καλά, το σημαντικό είναι ότι την Πέμπτη που θα έχει η ΕΛΜΕ που κινητοποιείται και αργότερα θα υπάρξουν και άλλες κινητοποιήσεις, φαντάζομαι. Τρία οριστάσεις εργασίας. Τη διεύθυνση, δευτεροβάθμια διεύθυνση. Παράσταση διαμαρτυρίας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό το βράδυ, κύριε Αργυρού. Να είστε καλά. Χαρά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.